Οκτώβριος είναι ο μήνας ο οποίος ήδη από το 1985 έχει καθιερωθεί σαν μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Με μια διεθνή εκστρατεία η οποία έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των γυναικών πρωτίστως και δευτερευόντως τη συγκέντρωση πόρων οι οποίοι διατίθενται στην έρευνα για αυτό το σκοπό. Εγώ, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Προέδρου της ΚΕΔΑ, της κυρίας Μέρης Κουκούλη, θα προσπαθήσω να συνδράμω σε αυτή την εκστρατεία. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου που προσβάλλει τις γυναίκες. Μία στις 8 με 9 γυναίκες προσβάλλονται κάθε χρόνο. Παγκοσμίως νοσούν 1,5 εκατομμύριο γυναίκες, από τις οποίες πεθαίνουν οι 90.000 περίπου. Στην πατρίδα μας τα νούμερα αυτά αντίστοιχα είναι 4.500 που προσβάλλονται και 1.600 περίπου γυναίκες που πεθαίνουν. Τι είναι ο καρκίνος γενικά, δύο λόγια. Ο καρκίνος είναι η ταχύτατη και ανώμαλη ανάπτυξη των κυττάρων, τα οποία από φυσιολογικά έχουν μετατραπεί σε ανώμαλα και λέγονται καρκινικά, τα οποία έχουν ένα χαρακτηριστικό, να πολλαπλασιάζονται ταχύτατα και να μην πεθαίνουν. Είναι απέθαντα δηλαδή. Και με αυτές τις ιδιότητες δημιουργούν όγκους, οι οποίοι στην αρχή έχουν τοπικό χαρακτήρα και κατόπιν εξαπλώνονται στους γύρω ιστούς, στο δέμαστό, στη μασχάλη και σε όργανα πιο μακρινά, δημιουργώντας μεταστάσεις, όπως κυρίως στα οστά, στον εγκέφαλο και στο ύπαρ. Πώς γεννιέται ο καρκίνος? Γεννιέται από κάποιες διαταραχές σε συγκεκριμένα γονίδια. Τα γονίδια είναι οι μονάδες κληρονομικότητας, είναι οι γενετικές πληροφορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Έχει διαπιστωθεί ότι αυτές τις ανομαλίες στα γονίδια, οι οποίες λέγονται μεταλλάξεις, μπορούν να τις προκαλέσουν κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως και ο τρόπος ζωής. Αυτοί οι παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί, είναι πρώτον η μακροχρόνια έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Η έκθεση μακροχρόνια επίσης σε ένα περιβάλλον ορμονικό. Αυτό συμβαίνει στην πρώιμη εμμηναρχή, όταν δηλαδή η περίοδος αρχίζει πολύ νωρίς σε μια γυναίκα, στην καθυστερημένη εμμηνόπαυση, στην θεραπεία με ορμόνες ως αποκατάσταση στην εμμηνόπαυση, στην περιορισμένη γαλουχία, στην πρώτη εγκυμοσύνη η οποία προγραμματίζεται σε μεγάλη ηλικία, και όπως επίσης την ατεκνία. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι το κάπνισμα, το οποίο είναι παράγον για πολλούς καρκίνους, είναι το αλκοόλ, το στρες, επίσης παράγοντας πολλών καρκίνων, η κακή διατροφή, η οποία βασίζεται στην κατανάλωση λιπαρών ουσιών και επεξεργασμένων τροφών, και η παχυσαρκία, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση. Επίσης, η μη άσκηση και η καθιστική ζωή. Η έγκαιρη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο καρκίνο του μαστού, γιατί έχει αποδειχτεί συστηματικά ότι ο καρκίνος του μαστού, εάν διαγνωστεί πάρα πολύ γρήγορα, έχει τη δυνατότητα ίασης, η οποία μπορεί να φτάσει στο 95% με 97%. Η έγκαιρη βέβαια διάγνωση είναι συνέπεια του προληπτικού ελέγχου. Ο προληπτικός έλεγχος βασίζεται στο τρίπτυχο αυτοεξέταση, απεικονιστικές εξετάσεις και κλινική εξέταση. Η αυτοεξέταση συστήνεται στις γυναίκες με σκοπό ούτως ώστε η γυναίκα να εξοικειωθεί με το μαστό της και αν εμφανιστεί κάποια μετατροπή να είναι η πρώτη η οποία θα το αντιληφθεί. Πρέπει να γίνεται κάθε μήνα, κάποιες μέρες μετά την περίοδο. Οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι η μαστογραφία, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία του μαστού. Η μαστογραφία είναι η κυριότερη απεικονιστική εξέταση. Σήμερα μάλιστα γίνεται η ψηφιακή, η οποία είναι πολύ πολύ ανώτερη από την απλή μαστογραφία. Συστήνεται από το Διεθνή Οργανισμό η πρώτη μαστογραφία να γίνεται μεταξύ της ηλικίας 35 και 40 ετών και μετά την ηλικία των 40 ετών να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Η μαστογραφία, όταν γίνεται για προληπτικό έλεγχο, έχει διαπιστωθεί ότι έχει μειώσει τη θνητότητα του καρκίνου κατά 25%. Το υπερηχογράφημα είναι πάντα συμπληρωματική εξέταση και δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία. Γίνεται κυρίως σε μαστούς που έχουν μεγάλη πυκνότητα ή όταν έχουμε ένα έβριμα στη μαστογραφία που πρέπει να διευκρινιστεί αν είναι κυστικό ή συμπαγές. Και η μαγνητική τομογραφία τέλους συστήνεται σε γυναίκες υψηλού κινδύνου. Η κλινική εξέταση γίνεται από ειδικό γιατρό, αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος με τις απεικονιστικές εξετάσεις. Εκεί λαμβάνεται ένα λεπτομερές ιστορικό, εκτιμούνται οι παράγοντες κινδύνου, αξιολογούνται οι εξετάσεις και δίνονται οι ανάλογες οδηγίες. Να σημειωθεί εδώ ότι πολλές γυναίκες είναι οι ίδιες οι οποίες αντιλαμβάνονται, βρίσκουν ένα έβριμα στο μαστό τους και απευθύνονται στο γιατρό τους. Τα συμπτώματα του καρκίνου, μπορεί να είναι η ψηλάφιση μιας σκληρίας ή μιας μάζας στο μαστό ή στην μασχάλη, μία διώγωση των λεμφαδένων της μασχάλης, αλλαγές στο δέρμα του μαστού, ερυθρότητα, πτυχώσεις, κοιλότητες, η γνωστή εικόνα του φλοιού του πορτοκαλιού, αλλαγές στο μέγεθος και στο σχήμα του μαστού, όπως επίσης και στη θηλή, μία ισολκή όπως λέγεται ή έλξης προς τα μέσα, μία έκρηση υγρών ή και αιματηρών ή και αίματος και επίσης μία φλεγμονή, μία ερυθρότητα γύρω από τη θηλή. Οι αλλαγές αυτές, ωστόσο, δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο του μαστού. Πρέπει βέβαια, όταν παρουσιαστεί κάποιο από αυτά τα σημάδια, να απευθυνθεί στο γιατρό της. Η θεραπεία. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι πάντα χειρουργική και εξαρτάται από την προημότητα του καρκίνου, από το στάδιο δηλαδή και τον τύπο του καρκίνου. Σήμερα είτε γίνει απλά ογκεκτομή, αφαίρεση του όγκου με καθαρισμό της μασχάλης, είτε αφαίρεση μεγαλύτερου τμήματος του μαστού ή ακόμη και μαστεκτομή, ολική μαστεκτομή, γίνεται ογκοπλαστική με αποκατάσταση του μαστού σε τέτοιο τρόπο ώστε η εικόνα να είναι αποδεχτή από την ίδια τη γυναίκα. Πάντως η ολοκληρωμένη διαχείριση και η αντιμετώπιση γίνεται με τη συνεργασία και άλλων ειδικοτήτων εκτός του χειρουργού, με τον ογκολόγο και τον ακτινοθεραπευτή, με στόχο πάντα να υπάρξει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σχέδιο θεραπείας. Θα επαναλάβω τελευταία πως η θεσμοθέτηση του Οκτώβρη ως μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γυναικών για την πρόληψη του καρκίνου έχει σκοπό να παρακινεί όλες τις γυναίκες, ούτως ώστε να υιοθετήσουν την πρόληψη στην καθημερινότητά τους με την πρωτογενή πρόληψη. Η πρωτογενή πρόληψη είναι πριν γεννηθεί ο καρκίνος. Αυτό μπορεί να συμβεί με τον έλεγχο του σωματικού βάρους, με μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και φτωχή σε λιπαρά και επεξεργασμένες τροφές, με τον περιορισμό του καπνίσματος ή τη διακοπή του καπνίσματος, τον περιορισμό της κατανάλωσης του αλκοόλ, την αποφυγή του άγχους, όσο γίνεται. Στις περιπτώσεις επίσης κληρονομικότητας, κληρονομούμενου καρκίνου, ο γονιδιακός έλεγχος και η εντόπιση των παθολογικών μεταλλάξεων προσφέρει δυνατότητες για διάφορους σχετισμούς, για διάφορες παρεμβάσεις στη μείωση του κινδύνου. Η δευτερογενή πρόληψη είναι ο τακτικός και ο προγραμματισμένος έλεγχος, ο οποίος πρέπει να γίνεται πάντα με συνέπεια, καθώς η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική, όπως είπαμε, αποτελεί την πιο αποτελεσματική θεραπεία, γιατί μπορεί να φτάσει στην ίαση σε ένα ποσοστό στο 95-97%. Εξάλλου, είναι σε όλους μας γνωστό η ρίση κάλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Ευχαριστώ.